Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά για το λιμάνι της Λάρνακας και τις βαριές βιομηχανίες στην περιοχή Κρασιά, κυρίες και κύριοι, και τη διαδήλωση που πραγματοποιείται αύριο από το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης μας στο λιμάνι στις 3 το απόγευμα, να είστε εκεί. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχαμε μία συνομιλία με τον δικηγόρο, τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά, δικηγόρος του κύριου Χαμπή Χειμώνα από την Ξυλοφάγου, ο οποίος συνελήφθη από τους Άγγλους, τους Βρετανικές βάσεις Δεκέλιας. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Παρασκευάς προχώρησε σε καταχώρηση αίτησης του Ανώτατο για έκδοση εντάλματος Quo Warranto εκ μέρους του πελάτη του. Ο κύριος Χειμώνας προσήχθη ενώπιον του δικαστηρίου Δεκέλια στις 29 Ιουλίου του 2014 με τον δικηγόρο του να αμφισβητεί ρητά την νομιμότητα του δικαστηρίου ενώπιον του Βρετανού δικαστή. Παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στο δικαστήριο στις 7 Νοεμβρίου του 2014. Αλλά όπως δήλωσε τότε στην εφημερίδα Σημερινή ο κύριος Παρασκευάς, πληροφόρησε τον δικηγόρο των βάσεων ότι ο πελάτης του αλλά και ο ίδιος δεν πρόκειται να ξαναπαρουσιαστούν ποτέ στο δικαστήριο Δεκέλιας, γιατί δεν το αναγνωρίζουν, αφού αρμόδια είναι μόνο τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά και συζητήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Στις 27 Μαρτίου, στη διάρκεια σύντομης διαδικασίας του Ανώτατου Δικαστήριου ενώπιον του Προέδρου του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστό, στην παρουσία του Χαμπή Χειμώνα, ο Μιχάλης Παρασκευάς επανέλαβε στο δικαστήριο ότι λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος και με βάση την ομολογία θα πρέπει η υπόθεση να δικαστεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και για τις 6 Μαΐου όρισε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου την αίτηση του κύριου Μιχάλη Παρασκευά για εκδίκαση από την Ολομέλεια του Ανωτάτου του αιτήματος για έκδοση, επαναλαμβάνω, προνομιακού εντάλματος Quo Warranto. Λοιπόν, είχαμε όμως χθες μία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πήραμε ένα μήνυμα από τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά ότι ενώ εκκρεμεί η αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για τα ψευδοδικαστήρια των Εγγλέζων, ο ψευδοδικαστής διέταξε τη σύλληψη του κύριου Χαμπή Χειμώνα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Παρασκευάς. Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευά. Καλημέρα, κύριε Αδόνη. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη? Καταρχήν να πω ότι μπράβο στους Λαρναγείς για την πρωτοβουλία που παίρνουν να αυτοοργανωθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα όπως ήδη θέλουν και όχι όπως τους επιβάλλονται από πάνω κάποιο δημοτικό συμβούλιο κλπ. Τέλος πάντων, αυτό αφορά γενικότερα στο ότι ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώματα του και να μην περιμένει σωτήρες. Και απλώς ήθελα έτσι να το πω γιατί άκουγα και τη συνομιλία μου και τις κυρίες τις προηγούμενες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους Λαρνακείς και είναι, αν θέλετε, και νομικό το ζήτημα, αφού είστε και δικηγόρος, είναι το θέμα της διαφάνειας. Είναι το γεγονός ότι λαμβάνονται αποφάσεις γενικότερα στον τόπο μας χωρίς να υπάρχει δημόσια διαβούλευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό γενικότερα είναι το σύστημα της λεγόμενης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, στην οποία εγώ προσωπικά δεν θεωρώ δημοκρατία. Άλαι. Αλλά τούτο είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ σε όλες μες προσπάθειες ακριβώς είναι αυτό που προσπαθώ να περνώ στον κόσμο, ότι κανένας δεν μας εκπροσωπεί, εκπροσωπούμε ήδη τον εαυτό μας και πρέπει να λαμβάνουμε μέρος σε αποφάσεις που μας αφορούν. Πόσο μάλλον όταν αφορά την υγεία μας. Ακριβώς όπως πάνε να κάνουν στη Λάρνακα και γενικά στον κόσμο, όχι μόνο Λάρνακα, Κύπρο κλπ. Είναι γενικότερο στον πλανήτη το πρόβλημα. Μάλιστα, πάμε στο θέμα μας. Να σκεφτούμε διαφορετικά. Λοιπόν, στο θέμα μας. Το θέμα μας, ακριβώς όπως είπετε εσείς, ενώ εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας η αίτηση για Quo Warranto, που ουσιαστικά αμφισβητείται η εξουσία
του ψευδοδικαστηρίου και τούτο πράγμα δεν είναι τρόπος του λέγει και όπως συνηθίσαμε με το λέμε, είναι πραγματικό κατά τη γνώμη μου ψευδοδικαστηρία. Και όπως είχα πει, να ξαναπώ ότι θεωρώ ότι δεν πληρείται καμία προϋπόθεση για να μπορεί στις βάσεις, στρατιωτικές βάσεις να έχουν δικαστήρια τα οποία να δικάζουν Κύπρους πολίτες και γενικά πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες κλπ. Το αν τι θα κάνουμε με τους στρατιώτες τους είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς θα θέλουν να έχουν στρατοδικεία ό,τι θέλουν να σκάμουν. Αυτό είναι το οποίο αμφισβητείται, ότι δεν πληρείται καμία προϋπόθεση για να έχουν δικαστήρια. Οι βάσεις δεν είναι ούτε κράτος, ούτε αποικία, όπως ακριβώς αποφάστηκε το ίδιο των αντώνων δικαστήριων της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1991, όπου πολύ, πολύ περιεκτικά είπαν ότι οι βάσεις, ερμηνεύοντας τη συνθήκη εγκαθίδρυσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στρατιωτικούς σκόπους. Λοιπόν, εκκρεμείς το ενώπιον των αντώνων του για πρώτη φορά μια τέτοια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη αίτηση. Παρόλα αυτά, οι Εγγλέζοι, μέσω των οργάνων τους, τα οποία ονομάζονται δικαστήρια και αστυνομία, επιδώσαν στον κύριο Χαμπή Χειμώνα, επιδιώξαν να επιδώσουν λεγόμενο διάταγμα τάχα που διατάζει τη σύλληψη του και να παρευρεθεί στα λεγόμενα δικαστήρια, όπως και του γιού του. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τίθεται ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εάν εγώ τώρα είμαι απλώς ένας δικηγόρος, δεν είμαι οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εάν τώρα αυτοί οι κύριοι οι οποίοι κάνουν τους αστυνομικούς, και ο κύριος αυτός ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, κάνει τον δικαστή, πάνε και ασκήσουν βία εναντίον του Χαμπή του Χειμώνα. Πώς προστατεύει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτόν τον άνθρωπο, ενώ εκκρεμεί ενώπιον των ανωτάτων του δικαστηρίου. Αυτή πολύ, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική αίτηση. Μπορεί ο δικαστής ή οποιοσδήποτε άλλος να θεωρήσει ότι είναι σημαντικό. Okay. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κύριος Χαμπής είναι στο έλεος οργάνων τα οποία θεωρούμε ότι είναι παράνομα. Μάλιστα. Και δεν περιμένουν καν να δικαστεί από τον ανώτατο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόσο πολύ σέβονται τις νομοθεσίες τάχα του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Και χτες έτσι μου σε λίγο πανικόπλητος υποτένειαν ότι πώς προστατεύεται ένας Κύπριος πολίτης. Μάλιστα, όταν έχει ζητήσει ήδη την προστασία του ανώτατου δικαστηρίου. Μάλιστα. Οι αρχές της δημοκρατίας γνωρίζουν αυτή την εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν. Πάντως, εγώ έχω αποταθεί επανειλημμένως έστειλα επιστολές, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δηλαδή, εννοείται ότι αφορά πολύ σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν θα επιληθεί τώρα από έναν δικηγόρο ή κάποιον πολίτη απλών. Από τη στιγμή που οι Κυπριακές Αρχές, ειδικά μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ουσιαστικά βγάλαν την ουρά τους απ' έξω, να το πω ξεκάθαρα, και είπαν ότι κάνετε ό,τι νομίζετε. Προσωπικά εγώ θα κάνω αυτό το οποίο ξέρω να κάνω, ως δικηγόρος, αλλά και ως άνθρωπος. Αλλά το ερώτημα που πλανάτε τώρα μεσούσεις της δικαστικής διαδικασίας του ανώτατου. Δηλαδή, εάν τώρα αυτοί οι κύριοι, παραλαμβάνω, είναι πολύ συγκεκριμένο το ζήτημα, εάν αυτοί οι τύποι, οι οποίοι φορούν στολές, ονομάζονται αστυνομικοί, και πρόσεξε, μπορεί να φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέω, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Είναι έτσι όπως, είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι, δηλαδή αν εγώ φορήσω μια στολή ή ξέρω εγώ τι βαίνω και ονομάζω τον εαυτό μου δικαστήριο, είναι δικαστήριο. Δεν έχουν, ναι, δεν έχουν καμία εξουσία στο ακριβώς. Δεν έχουν, ναι, αλλά αυτή όμως είναι μια, η πραγματικότητα όμως λέει άλλα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος φορεί την τι βαίνω, και κάνει τον δικαστή και διατάσσει ανθρώπους να μπουν υπό κράτηση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πώς προστατεύει τους Κύπριους πολίτες από αυτήν την παράνομη εξουσία. Μα δεν τους προστατεύει. Ο μόνος τρόπος είναι μέσω του Κυπριακού Δικαστηρίου, το οποίο όμως δεν σέβονται οι Εγγλέζοι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ενώ εκκρεμεί αυτή η απόφαση ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Η διαδικασία, μάλιστα. Η διαδικασία, ναι. Την ίδια στιγμή ο κύριος Χαμπής Χειμώνας συλλαμβάνεται από τους κινδυνεύει. Μάλιστα. Ναι, άμεσα. Αυτή τη στιγμή είναι εκκρεμεί εναντίον του λεγόμενο ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα. Εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω τον κύριο Χαμπή Χειμώνα. Τι μπορώ να κάνω. Τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Εντάξει, φυσικά μπορώ να κάνω, και είναι το οποίο, κάτι το οποίο θα κάνω, θα αποταθώ στο ανώτατο δικαστήριο με συγκεκριμένη αίτηση, για να διαταχθεί προς κάθε κατεύθυνση στην ταπεινή σύλληψη, αλλά μάλιστα. Τώρα και εδώ βλέπουμε και τα όρια που έχει η δικαιοσύνη της Κύπρου. Εάν τώρα η δικαιοσύνη της Κύπρου, που ενός συγκεκριμένου δικαστή, πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο, πώς θα χειριστεί αυτό το ζήτημα. Εγώ θα κάνω την αίτηση για να φανεί
Ακριβώς, εάν υπάρχει πρόθεση να προστατεύσουν τους Κύπρους πολίτες. Μάλιστα, θα αναμένουμε. Όταν θα κάνω την αίτηση, θα αναμένουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Τη Δευτέρα θα καταχωρήσω. Φυσικά δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει την ίδια μέρα. Ελπίζω να αποφασίσει την ίδια μέρα, γιατί είναι κατεπίγουσα. Και ακόμη σήμερα, εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να την καταχωρήσω σήμερα. Αλλά τη Δευτέρα ελπίζω ότι θα την καταχωρήσω και να αποφασίσει το δικαστήριο. Γιατί με αυτόν τον τόπο όλοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Έχετε απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό, γιατί παίρνω αυτό που είπατε στην αρχή. Ποιος είμαι εγώ, είμαι ένας δικηγόρος απλά κτλ. Από ένα πολίτη μπορεί να ξεκινήσει ακριβώς ένας μεγάλος αγώνας, κύριε Παρασκευά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό το κάνουμε. Είναι προς τιμή σας. Ακριβώς. Θα αναμένουμε δηλαδή αυτή την εξέλιξη την ερχόμενη εβδομάδα για να. Τη Δευτέρα. Ελπίζω ότι θα έχουμε κάποιες καλές εξελίξεις για να παίρνει το δρόμο του το θέμα, γιατί και 6 του Μάη είναι μακρινή ημερομηνία. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να εκκρεμεί αυτή η διαδικασία τώρα αυτός ο άνθρωπος να είναι με την αγωνία, η οικογένεια του να είναι με την αγωνία ότι μπορεί να έρθει η Ιγκλέζια να συλλάβει. Δηλαδή, πού ζούμε να σπαστεί την Αντικυπραδία, ήταν και 1η Απρίλη. Δηλαδή, πρέπει να τελειώνουμε με τις καταστάσεις. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν, πρέπει να γνωρίζουμε εμείς ως πολίτες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Έτσι ακριβώς. Να αποφασίσουν αυτοί που υποτίθεται να κάνουν για να μας προστατεύσουν. Κύριε Παρασκευά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάντως για την ευκαιρία που δίδεται, κυρία Μιχαήλ, πραγματικά. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό η φωνή. Τουλάχιστον να ακούγονται αυτές οι φωνές για να λαμβάνουν και οι πολίτες τα μηνύματα. Ο Star 93 εκπέμπει στην επαρχία, ναι. Δεν εκπέμπει Παγκύπρια, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να ακούσει μέσω διαδικτύου αυτή την εκπομπή. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να αφυπνίσουμε τους πολίτες. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρασκευά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καλώς ήρθατε, τον Κυριακό. Γεια σας.